Αρκαδία 938. Η Έλενα λοιπόν κάνει μια μεγάλη προσπάθεια σε όλη την Ελλάδα, πάει σ' άκρη στην Ελλάδα. Εμένα μου έκανε εντύπωση το ότι προσπάθησα το τελευταίο δίμηνο με καθημερινές παρενοχλήσεις και εγώ να μας δώσει ένα απόγευμά της εδώ για τα παιδιά από την Τρίπολη και χαίρομαι για το γεγονός ότι 12 δημοτικά σχολεία, όλοι οι σύλλογοι γονέων μαζί αποφασίσανε και διοργανώσανε σήμερα αυτή την εκδήλωση. Δυστυχώς, ένα στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης και στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι ιδιαίτερα ψηλά. Αν αναλογιστεί κανείς ότι σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, προκύπτει ότι το 16% των παιδιών εδώ στην Ελλάδα πέφτουν θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα εργαλεία αυτής της καμπάνιας. Πρόκειται για το παραμυθάκι Κίκο και το χέρι που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-7-8 ετών, αλλά παράλληλα και μια ιστορία κινουμένων σχεδίων που με τρόπο ευχάριστο, οπτικοακουστικό, αλλά παράλληλα διδακτικό, περνά όλα τα χρήσιμα μηνύματα στα παιδιά. Έτσι λοιπόν μου ανατέθηκε ο ρόλος να συντονίσω την καμπάνια 1-5. Αυτή η καμπάνια ολοκληρώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στα τέλη του 2016. Εμείς μέχρι τότε είχαμε πραγματοποιήσει γύρω στις 260 εκδηλώσεις, αλλά είχαμε σε αναμονή 187 προσκλήσεις. Προσκλήσεις από όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, απευθύνθηκα στον πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης, τον ενημέρωσα για τη ζήτηση που υπήρχε από την ελληνική κοινωνία και ζήτησα την άδειά του προκειμένου να συνεχίσω την ενημέρωση, μέχρι τα μηνύματα αυτής της καμπάνιας να φτάσουν σε κάθε οικογένεια. Αγαπητοί γονείς, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητή μου Έλενα, εγώ πολύ σύντομος θα είμαι, να ξεκινήσω και να πω ότι σήμερα σε αυτή την αίθουσα νιώθουμε όλοι παιδιά. Ακόμη και όσοι δεν είμαστε παιδιά και είμαστε εδώ με τον ρόλο είτε του γονιού είτε του δασκάλου, νιώθουμε παιδιά. Και νομίζω ότι η σημερινή μέρα είναι πραγματικά μια μέρα σταθμό στα σχολεία μας και στο συγκεκριμένο ζήτημα που ανοίγουμε, γιατί πρόκειται για ένα θέμα που καμιά φορά εμείς οι μεγάλοι βάζουμε κάτω από το χαλί, το κρύβουμε, δεν το λέμε, δεν το αναφέρουμε και αυτή η δράση την οποία κάνει η Έλενα πραγματικά το φέρνει στην επικαιρότητα και στην επιφάνεια. Αρκαδία 938.